Κυρία Κελιαφάνου, τι ακριβώς είδαμε σήμερα στην παράστασή σας? Σήμερα είναι η παιδική γιορτή, όπως το είδαμε και το καταλάβαμε από τις φωνές και τα γέλια των παιδιών. Είναι η χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση του Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου. Θα χορέψουν γύρω στα 190 παιδάκια. Ξεκινάμε από τα τμήματα των νηπίων και καταλήγουμε στο τμήμα γυμνασίου λυκείου. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες διοργανώνεται αυτή τη γιορτή? Κάθε χρόνο διοργανώνεται συγκεκριμένη γιορτή. Τα παιδιά την περιμένουν από το Σεπτέμβρη κιόλας που ξεκινάμε. Οπότε δουλεύουν και σήμερα βλέπουμε τον κόπο τους και το κέφι τους πιο πολύ βλέπουμε μάλλον. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που εντάσσονται στις εκδηλώσεις του Δήμου τις Χριστουγεννιάτικες. Ναι, είναι η πρώτη χρονιά που κάθε χρόνο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις από εμάς, αλλά φέτος είναι στο γενικότερο πλαίσιο από την αιγίδα του Δήμου Πολυγύρου. Στις εκδηλώσεις του Δήμου που κάνει και ο Δήμος, όπως έκανε το άνομα του δέντρου στις 17 του μηνός και λοιπά, και έχουμε και συνέχεια. Υπάρχει στήριξη από την πλευρά του Δήμου? Υπάρχει, δεδομένου της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων, κάνουμε